Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης κατέθεσε στο Προεδρείο της Βουλής ψήφισμα του Δήμου Σουφλίου αλλά και σχετική επιστολή προς τον ίδιο από το Δήμαρχο Σουφλίου για το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε η περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Σουφλίου στο πρόγραμμα μείωσης της νητρορύπανσης. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα αλλά και στην επιστολή, βάσει των σχετικών αποφάσεων θεωρούνται ως ευπρόσληπτες ζώνες ο Νότιος και ο Βόρειος Εύρος, ενώ κατά περίεργο τρόπο εξαιρείται ο Κεντρικός Εύρος. Δεν είναι δυνατόν οι σχετικές μετρήσεις για πιθανή νητρορύπανση να δείχνουν άλλες τιμές στο Βόρειο και Νότιο Εύρο από τη στιγμή που η γυτνίαση του Καλλικρατικού Δήμου Σουφλίου με την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Εύρου να είναι εγκύτερη όλων, αναφέρει μεταξύ άλλων ο βουλευτής. Θέλω να σας ενημερώσω ότι σχετικό ψήφισμα του Καλλικρατικού Δήμου Σουφλίου κατέθεσε υποτύπων κοινοβουλευτικής αναφοράς στο Προεδρείο της Βουλής, διότι εξαιρέθηκε όλη η περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου από το πρόγραμμα μείωσης της νητρορύπανσης. Δυστυχώς εξαιρέθηκε η περιφέρεια του Σουφλίου και γι' αυτό ο Δήμαρχος με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου απέστειλε σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες του νομού, μεταξύ των οποίων και ομιλών. Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι σύμφωνα με τον βουλευτή άδικη για τους κατοίκους αλλά και για τους αγρότες του Κεντρικού Εύρου που προσπαθούν να εφαρμόσουν βιολογικές μεθόδους αλλά και να συμμετάσχουν σε προγράμματα βιολογικών καλλιεργειών και αποθαρρύνονται με τέτοια μέτρα προκλεισμών. Ο κ. Δημοσχάκης σημειώνει πως οφείλει το Υπουργείο να εξετάσει εκ νέου το αίτημα του Δήμου Σουφλίου και να το εντάξει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα βάσει των κανόνων ισονομίας και ισοπολιτείας. Αναδεικνύω το πρόβλημα του Σουφλίου και διεκδικώ την ικανοποίηση του αιτήματος, όπως αυτό εκφράστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο με απέστειλε ο Δήμαρχος ο κύριος Ευάγγελος Πουλιλός. Ελπίζω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από το οποίο και εξαρτάται, θα δει με ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη προσοχή το αίτημα, το οποίο είναι καθολικό του Δήμου Σουφλίου, και ελπίζουμε ότι έστω και τελευταία στιγμή θα αποτρέψουμε και δεν θα εξαιρεθεί το Σουφλί από το πρόγραμμα μείωσης της νητρορύπανσης σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα μας.